Χαιρετίζουμε την απεργία των εργαζομένων στα τρένα, στους σιδηροδρόμους, που εδώ και τόσα χρόνια φωνάζουν για την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί υποδομές και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, χωρίς καμία κυβέρνηση να ακούει τα δίκαια αιτήματά τους. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για την Κλαούντια που ήθελε να γίνει γιατρός, για την Ελπίδα που θέλει να γίνει αρχιτέκτονας, για τον Αναστάση που θέλει να γίνει γεωπόνος, για την Αναστασία που θέλει να γίνει οδοντίατρος και να τελειώσει το μεταπτυχιακό της. Είμαστε εδώ για όλους τους. Για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, για να μην ξανασυμβεί τέτοιο έγκλημα. Ήταν δικοί μας άνθρωποι. Άνθρωποι που μοιραζόμασταν περισσότερα από τα ίδια αμφιθέατρα. Άνθρωποι που μοιραζόμασταν τις ίδιες ανησυχίες και άγχη, που ζούσαμε την ίδια καθημερινότητα, που είχαμε όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον. Μέλλον που για τους ανθρώπους αυτούς κόπηκε απότομα και άδικα. Το σφίξιμο αυτό που όλοι νιώθουμε, τα δάκρυα που χύσαμε, έχουν αρχίσει και στερεύουν. Έχουν γίνει οργή και αγανάκτηση. Μας κατακλείζει ένα τεράστιο γιατί. Πώς είναι δυνατόν να χάνονται ζωές με τέτοιο τρόπο το 2023 που η επιστήμη και η τεχνολογία μετρούν άλματα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν εισακουστεί τόσο καιρό από το κράτος οι κραυγές αγωνίας των εργαζομένων για την απαράδεκτη κατάσταση των υποδομών. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων πάνω από τις ζωές μας. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται τόσα εκατομμύρια για την εκμετάλλευση των σιδηροδρόμων, να μην λειτουργούν ούτε τα βασικά και να μας μιλούν για ανάπτυξη και επιτυχίες. Βάφτηκαν οι ράγες της ανάπτυξής τους με αίμα. Σύνθημά μας από την πρώτη στιγμή, τα κέρδη τους είναι νεκροί μας. Το έγκλημα λοιπόν προδιαγεγραμμένο και με υπαίτιο. Υπαίτιος η πολιτική τους, όλων των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης, που απαξίωσαν, παράτησαν, κατακερμάτισαν και ξεπούλησαν τις υποδομές και τώρα με δάκρυα κροκοδίλια τα ρίχνουν πάλι στην ατομική ευθύνη και κονταροχτυπιούνται ποιος έχει στα περισσότερο αίμα. Ντροπή και έσχος, το λέμε ξεκάθαρα. Την ευθύνη των πολιτικών τους επιλογών και αυτών που εξυπηρετούν, όσο και να προσπαθούν, δεν την ξεπλένουν. Οι φοιτητές και ο λαός τους έχουμε καταλάβει. Η οργή ξεχυλίζει και έγινε ποτάμι αγώνα μνήμης και τιμής για τους νεκρούς μας. Για τους γονείς που έστειλαν, στείλε όταν φτάσεις και δεν πήραν ποτέ απάντηση. Για αυτούς που ψάχνουν τα παιδιά τους ακόμη. Για τα παιδιά αυτά που δεν κάνουν όνειρα πια. Γιατί τους πήραν το μέλλον, ξαφνικά και άδικα. Γέμισε το κέντρο, οι συνοικίες και οι γειτονιές σε όλες τις πόλεις της χώρας. Και οι φοιτητές από την πρώτη στιγμή δείξαμε πως τα δάκρυα μετατρέπονται σε δύναμη. Δύναμη αλληλεγγύης με τεράστια ρεσουρές διαμοδοσία. Δύναμη αντοχής με τα συγκινητικά μηνύματα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Δύναμη αγώνα και υπόσχεσης ότι θα γίνουμε όλοι μας η φωνή των νεκρών. Τώρα δεν είναι ώρα σιωπής, όπως παπαγαλίζεται από τα κανάλια και αλλού. Δεν είναι ώρα αναμονής και ότι θα τα πούμε μετά. Θα λογαριαστούμε εδώ και τώρα. Γιατί οι νεκροί φωνάζουν. Φωνάζουν για απόδοση ευθυνών, για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα, για να πληρώσουν οι υπαίτιοι. Εμείς τη φωνή αυτή την ακούμε στον αέρα και δεσμευόμαστε πως είναι χρέος μας να γίνουμε φωνή από τη φωνή τους. Γι' αυτό στηρίζουμε τις δίκες και αυτονόητες διεκδικήσεις των εργαζόμενων, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Γι' αυτό καλούμε και όλους τους φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς, κάθε νέα και νέο, την Τετάρτη στις 8 Μάρτη, στις 12, στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο. Εμείς γονατίζουμε μόνο μπροστά στους νεκρούς μας και δεν θα ξεχάσουμε. Θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε για το μέλλον και τα όνειρά μας. Ευχαριστώ πολύ.